Επίσης, χωρίς υπερβολή, μπορώ να πω ότι και εσείς απόψε θα παρακολουθήσετε αυτό το ντοκουμέντο και θα πρέπει να αισθάνεστε ευτυχείς, γιατί πραγματικά αυτή η ταινία που θα προβληθεί είναι μια πρίκα, μια κληρονομιά του νεοελληνικού πολιτισμού που ελάνθανε εδώ και 30 ολόκληρα χρόνια. Πρόκειται για μια μαγνητοσκοπημένη παράσταση του μεγάλου Έλληνα σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη, που έγινε στα στούντιο του BBC και παίχτηκε στην Αγγλία το 1962. Από τότε ελάνθανε, βρέθηκε τώρα και έχουμε στη διάθεσή μας αυτό το σπουδαίο υλικό, το οποίο μας πληροφορεί, μας κατατοπίζει, σπάνιο γεγονός για τα ελληνικά θεατρικά πράγματα, για μια μεγάλη στιγμή της νεοελληνικής, θα λέγανε, θεατρικής κουλτούρας. Για να μπορέσω να φτάσω σε εδώ, θα πρέπει να πω τη μικρή ιστορία του πράγματος. Ο Δημήτρης Ροντήρης, ο μέγας αυτός ανανεωτής του θεάτρου μας, ουσιαστικά ο άνθρωπος που εδόξασε στο Εθνικό Θέατρο την υποκριτική τέχνη και την αναβίβασε σε υψηλά επίπεδα, εκείνος που ίδρυσε αυτό που ονομάζουμε σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ήταν εκείνος που τόλμησε πρώτη φορά να βγάλει την τραγωδία στο ύπαιθρο. Είναι εκείνος που το 1936 εγκαινίασε στο Ηρώδιο τις παραστάσεις αρχαίου δράματος του Εθνικού Θεάτρου για πρώτη φορά υπεύθυνα αντιμετωπίζοντας το μέγα πρόβλημα ερμηνεία αρχαίου δράματος στο ύπαιθρο. Αυτή η παράσταση του 1936 ήταν η Ηλέκτρα του Σοφοκλή, με μια μυθική διανομή. Ηλέκτρα η Κατίνα Παξινού, Κλυτεμνήστρα η Παπαδάκη, Χρυσόθεμη ήταν η Βάσο Μανολίδου, ο Κοτσόπουλος Ορέστης, ο Ροζάν παιδαγωγός και ήταν έγιστος ο Γιώργος Γλινός. Η μουσική ήταν του μεγάλου Δημήτρη Μητρόπουλου. Τα κοστούμια του μεγάλου Αντώνη Φωκά. Αυτή η παράσταση το 1938 ξαναπαίχτηκε για πρώτη φορά στα νεότερα χρόνια, μετά δηλαδή από το χριστιανισμό, στο θέατρο της Επιδαύρου, με το φως της ημέρας, το Σεπτέμβρη του 1938. Ο πόλεμος εμπόδισε να δημιουργηθεί εκεί ένα φεστιβάλ. Μετά τον πόλεμο ήταν πάλι ο Δημήτρης Ροντήρης, που το 1954 εγκαινίασε τα Επιδαύρια. Αυτή η παράσταση όμως δεν έσβησε μετά το 1938. Επαναλήφθηκε ξανά το 1946 και το 1952 με αυτή την παράσταση και πάλι με την Κατίνα Παξινού στον επώνυμο ρόλο παίχτηκε στη Νέα Υόρκη σαν ένας Έλληνας πρεσβευτής της τέχνης στο εξωτερικό. Από το 1958 ο Ροντήρης αναθεώρησε αυτή την παράσταση και τότε πρωταγωνίστρια είχε την νεότερη, μεγάλη, σημαντική Ελληνίδα ηθοποιό Ασπασία Παπαθανασίου. Με αυτή την παράσταση και με διάφορες κατά καιρούς διανομές επισκέφτηκε όλο τον κόσμο, τη Νότιο και τη Βόρειο Αμερική, όλη την Ευρώπη, την Ασία. Το 1960 η Ασπασία Παπαθανασίου βραβεύτηκε γι' αυτό το ρόλο στο φεστιβάλ του Θεάτρου των Εθνών στο Παρίσι, ανταγωνιζόμενη και κερδίζοντας την Χέλενα Βάιγκελ, τη γυναίκα του Μπρέχτ, στο ρόλο της Μάνας Κουράγιο. Αυτή λοιπόν την παράσταση μαγνητοσκόπησαν οι Άγγλοι τεχνικοί. Η παράσταση που θα δείτε είναι παράσταση σε συνθήκες στούντιο. Όμως οι Άγγλοι τεχνικοί παρακολούθησαν για πάρα πολύ καιρό από κοντά το θίασο, μελέτησαν τους ρυθμούς του κειμένου, μελέτησαν τις σχέσεις των ηθοποιών και θέλησαν να δώσουν ακριβώς σε συνθήκες τεχνικές άρτιες το πνεύμα της παραστάσεως εν υπαίθρο. Ο Δημήτριος Ροντήρης ήταν ένας λόγιος και ένας μεγάλος πρακτικός του θέατρου. Κατόρθωσε με τις μεταφράσεις που έχει στη διάθεσή του, και η μετάφραση που θα ακούσετε απόψε είναι του μεγάλου Έλληνα μεταφραστή Ιωάννη Γρυπάρη, κατόρθωσε, λέω, να συλλάβει τον νεοελληνικό ρυθμό μέσα από την υψηλή ποίηση των τραγικών. Πρέπει να πω ότι από τις αρχές του αιώνα η ερμηνεία του αρχαίου δράματος σε αυτόν τον τόπο έχει πάρει τη μορφή εποποιίας. Πραγματικά σημαντικοί δάσκαλοι, όπως ο Θωμάς Οικονόμου, όπως ο Κωνσταντίνος Χριστομάνος,
όπως ο μέγας λόγιος, κριτικός και σκηνοθέτης Φώτος Πολίτης. Και αργότερα άλλοι που συνέχισαν την πορεία τους έδωσαν πραγματικά τα πάντα για να ερμηνεύσουν με σύγχρονο μάτι, χωρίς να προδώσουν το αρχαίο κείμενο, τους μεγάλους μας τραγικούς. Ο Ροντήρης υπήρξε ένας μεγάλος σκηνοθέτης, γιατί για πρώτη φορά έλυσε, τουλάχιστον για τη δική του γενιά, το δύσκολο πρόβλημα του χορού. Ο χορός του Ροντήρη δεν τραγουδά. Δεν ήταν εύκολο την εποχή του να τραγουδά, αλλά συνεκφωνεί ομαδικά. Προσπαθεί ο Ροντήρης μέσα από την ρυθμική συνεκφώνηση του ομαδικού χορού να συλλάβει τις βαθιές ρίζες του νεοελληνικού ρυθμού. Και θα συλλάβετε απόψε πολλές φορές τον εαυτό σας να ανακαλύπτετε στους ρυθμούς του Ροντήρη καλαματιανούς, να ανακαλύπτετε μπάλους, αλλά να ανακαλύπτετε και βαθιές δομές της μελωδίας του Βυζαντίου. Χωρίς αυτό να είναι μίμηση, αλλά να είναι ουσιαστικά η ουσία του τραγικού λόγου μέσα από τη σύλληψη της μουσικής. Από αυτή την άποψη ο Ροντήρος πρωτοπόρησε. Θα δείτε επίσης τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να συμβιβάσει τη σύγχρονη υποκριτική, το σύγχρονο υποκριτικό ήθος. Έχουμε μια άλλη άποψη για το σκηνικό χρόνο, μια άλλη άποψη για τις σχέσεις των χαρακτήρων, χωρίς να προδώσει τα μεγέθη της αρχαίας τραγωδίας. Η ερμηνεία του είναι, θα έλεγε κανένας, κατά βάση ρεαλιστική, ξεκινάει από το κουκούτσι του ρεαλισμού και απογειώνεται. Χωρίς να φτάνει στο στόμφο, χωρίς να φτάνει στην απαγγελία, κάνει το λόγο, τον έμετρο λόγο του Γρυπάρη, τον κάνει ουσιαστικά δραματικό στοιχείο. Ο Ροντήρης έλεγε ότι η υποκριτική είναι η μουσική έκφραση των συναισθημάτων. Αγαπητοί φίλοι, απόψε θα έχετε την τύχη μέσα από τους εκλεκτούς συνεργάτες εκείνης της εποχής του Ροντήρη, μέσα από μια παράσταση καλά γυμνασμένη και μέσα από την εντελέστερη καλλιτεχνικός και τεχνικός φωνή της Ασπασίας Παπαθανασίου, να πιστοποιήσετε αυτή τη μεγάλη κατάκτηση. Είναι ένα ντοκουμέντο αυτό που θα δείτε, που αριθμεί 30 χρόνια, δεν έχουμε κάτι ανάλογο στην ιστορία του θεάτρου, είναι μια τομή το 1962, το 1959 ο Ροντήρης είχε δώσει τη δεύτερη εκδοχή του για την Ορέστια, από εκεί και πέρα δεν έκανε παρά μονάχα την ίδια και την Ιφηγένεια στην Αυλίδα, βασιζόμενος πάνω στις κατακτήσεις της τελευταίας εκδοχής της Ηλέκτρας του. Έχω την εντύπωση ότι απόψε η Ελλάδα με την προβολή αυτού του ντοκουμέντου κερδίζει σε βάθος. Καληνύχτα σας. Εκείνο που εστρατήγησε στην Τρία, του Αγαμέμνον Αγέ, τώρα όλα εκείνα που ελαχταρούσες πάντα εμπρός σου βλέπεις. Να την που φτάσαμε η πολύχρηση Μικίνα. Γι' αυτό το αιματοράντι στο παλάτι των Ατριδών, από όπου όταν εσφάζαν τον πατέρα σου μέσα, εγώ σε πήρα από τις αυταδέλφεις σου τα χέρια και σε έσωσα και σε έθραψα μεγάλο για να γεννείς μια μέρα εκδικητής του. Τώρα λοιπόν ορεστή. Και εσύ από όλους πιο ακριβέ μας πειράδι, πρέπει αμέσως το τι έχουμε να κάνουμε να δούμε. Λοιπόν, αφού όπως πρόσταξαν οι θεοί, χωρές του πατέρα μου χύσουμε τον τάφο και με κομμένες από την κεφαλή πλεξίδες τον στολίσουμε, έτσι πίσω θα να γυρίσουμε ξανά, κρατώντας το χάλκο μου, όπως και εσύ γνωρίζεις, το έχουμε σε χαμόκλαδα κρυμμένο. Και έτσι σε πάση. Με λόγια θα να πάρουμε μπροστά, πως το κορμί μου το φάγε η φλόγα πια και έγινε στάχτη. Μω, πατρική μου γη, κι ο θεοί της χώρας, καλοδεχτείτε με σε αυτούς τους δρόμους κι εσείς παλάτια πατρικά, που εσάς να καθαρίσω εχορθεί σταλμένος από τους θεούς, με θέλημα της δίκης, μη μ' αποδιώξετε άθιμο από τη χώρα, μα κάμετε να εξουσιάσω πάλι το βιός μας και να στήσω τη γενιά μας. Αυτά να πω είχα. Λοιπόν, γεροντά μου, στείλε εσύ τώρα να γνιαστείς το μέρος που έχεις να κάνεις.
Και εμείς πάμε οι δυο μας. Και είναι ο κατάλληλος καιρός που εις κάθε δουλειά είναι ο πιο μεγάλος κυβερνήτης. Να κρυφοστενάζει. Μην είναι η Ηλέκτρα η δύστυχη. Τι λες, μένουμε εδώ να δούμε τι είναι η φρύνη. Απόλου. Μα πριν απ' όλα την προσταγή του Απόλλωνα να ζημιαστούνε. Κι από κύρια ζήλια. Πόσες φορές να πικροθρύνω δόκεμα το στιθοδέρνομαι όταν παίρνει αυγή να χαράζει. Κι όσο πια για τις ολονυχτίες μου ξέρει η αθλία μου η κλίνη όσα δάκρυα για τον άμυρο χείλο πατέρα. Κι άλλος έξω από μένα δεν βρέθει κανείς για να σε λεηθεί. Όμως όχι, ποτέ του ποτέ δεν θα βάψω τους τρίμους εγώ και τα ολόπικρα αυτά μυρολόγια. Ο δώματα του Άδη και της Περσεφόνης, ο Ερμή του άλλου κόσμου, ο Δέσποινάρα, ο εσείς κόρες θεών σεβαστές ερηνίες που επιβλέπετε τους αντικοσκοτωμένους και εκείνους που κρυφά τα κρεβάτια τον κλέβουν, μα ελάτε, βοηθάτε! Εκδικήσατε του πατέρα μου το φόνο και σε μένα τα αδέρφη μου στείλετε, γιατί πια δεν μπορώ να υποφέρω μονάχη μου εγώ του καημού το ανεσήκωτο. Πανάφλιας κόρη μητέρας, έτσι θα σκούζεις τα χόρταγα πάντα του πατέρα σου Ηλέκτρα το θρήνου. Πού τώρα και τόσο καιρό, άθεα η άπιστη κύληξε η μάνα στο δωλερά της πλεμάτια και σε κακά τον παράδοση χέρια. Πού ήρθε, αν αυτή μου επιτρέπεται η ευχή, ήρθε όποιος τα έφερε αυτά. Να χαθεί. Αρχοντοκόρες καλές μου, έρχεστε παρηγοριά στα δεινά μου να φέρετε. Μ' αφήστε, αχ αφήστε με, σας οικετεύω, έτσι εξωφρενώ να ξεσπάσω. Όχι για σένα μονάχα στον κόσμο βγήκε το πένθος. Καλή μας, που έτσι βαριά, πιο βαριά να το παίρνεις από τους μέσα τους άλλους, που είστε μαζί μια γενιά και ένα αίμα, την Χρυσόθεμη και την Ιφιάνεσσα. Όπως και εκείνος που ο καλόμυρος μακριά από τα βάσανα αυτά ζει την νιώτη του, μα από μια μέρα των Μυκηναίων η γη θα τον δεχτεί δοξασμένη. Όταν με τον Θεόν το προβόδισμα έρθει πίσω στη χώρα του, ο Ευπατρίδης ο Ρέστης. Όμως που εγώ μέρα και νύχτα προσμένοντας, δίχως παιδιά, δίχως άντρα ή ταλέπορη, πάντα στο δάκρυλουσμένη τραβώ της δυστυχίας μου το δρόμο που άκρια δεν έχει. Μα εκείνος λησμονά κι όσα είδε από μένα κι όσα έμαθε, γιατί ποιο μήνυμά του δεν μου ήρθε που να μη με γελάσει. Λαχταρά, αλλά ενώ λαχταρά, να φανεί, δεν το λέει. Κάνε καρδιά, κάνε κόρη καρδιά,
Κι ακόμα μεγάλος ο Δίας εκεί από ψηλά έχει όλα το μάτι του κι όλα διευθύνει. Σ' αυτόν τον μικρό σου τον πόνο εμπιστέψου, δίχως έξω το μέτρο να βγαίνει οργή σου για όσο εφρέπεσαι, μα ούτε και να τους ξεχνάς, γιατί καλοπύχερος είναι Θεός ο καιρός. Κι ούτε εκείνος που τώρα στα πλούσια λιβάδια ζει της κρίσας, του αγαμένων ο γιος έτσι αδιάφορος πάντα του θα'ναι. Ούτε ο Θεός που πλάι στο αχαίροντα της όχθης έχει το θρόνο. Δίχως ελπίδα η πιότερη εμένα η ζωή μου έχει περάσει και δύναμη πια δε μου μένει. Μα σαν μια ξένη, αλογάριαστη, σε δούλα θέση περνώ του πατέρα μου μέσα τα σπίτια. Έτσι με την ατέριαστη αυτή φορεσιά κι όρθια στέκω μπροστά διατραπέζια. Ω, τι σπαραγμός η φωνή του την καραπηγής. Ω, τι σπαραγμός όταν πάνω στο δείπνο βρώμησε τη διαγαλή του απ' το ρόχαρτο χτύπο σπελέκι. Το σχεδίασε ο δόλος, τον ετέλειωσε ο αέρας στον πόνο. Κι έτσι φρικτά φρικτός πήραν εταίρας όποιοι και να τα που το έκαναν. Είτε Θεός, είτε άνθρωποι. Όλες τις ζωής μου τις μέρες η πιο μισημένη εκείνη. Ω νύχτα, ο του ανίποτου δείπνου η φρίκη που ο νους δε χωρεί, που τον δυο άτιμο αντίκρισε θάνατο από τον δυο του στα χέρια ο πατέρας που μου πήρα και εμένα μαζί τη ζωή, που με πρόδωσαν, με έχασαν, που ήρθε αυτούς τόσο μεγάλος του Ολύμπου Θεός, πάθη να πάθουν βαρύτητα κι ούτε πέρασε αγκάλια ποτέ να γευτούν τέτοια που έπραξαν έργα. Κοίταξε, βάλε στα λόγια σου μέτρο. Δες συλλογές από ποιες αφορμές αυτά τώρα κατάντησες και σε ποιες αφορές από μόνη σου έτσι ανάψη απέκτης. Η ίδια τα πάθη σου επίκυρες που με αυτή την αψίθιμη γνώμη σου πάντα πολέμους γεννάς. Μα με τους δυνατούς δεν είναι να πέφτει σαν μάχη κανείς. Βλέπουμε αλήθεια φίλες μου, αν με αυτούς τους πολλούς μου σας φέρω με τους θρήνους που ως στόχο παρακάνω. Και πρώτα, η μάνα που με γένα είναι ο πιο άσπονδος εχθρός μου. Έπειτα, μέσα στα σπίτια τα δικά μου κάθομαι με του πατέρα μου τους δολοφόνους κάτω από την εξουσία τους. Κι έτσι ποιες μέρες λες να περνώ σαν βλέπω φρονιασμένο τον Αίγιστο στον θρόνο του πατέρα μου και να φορεί την ίδια τη στολή του και να κάνει σπονδές πλάι στην αιστεία που τον σκότωσε. Και όχι αυτό μόνο, μα σαν να καμαρώνει στα εργατά τη, βρίσκει ακριβώς τη μέρα που με δώρο τον πατέρα μου σκότωσε και τότε στείλει χορούς και τους θεούς θυσίες του σωτηρίους προσφέρει κάθε μήνα. Και εγώ να τα βλέπω όλα αυτά μες στο παλάτι, κλαίω, λιώνω και κρυφά θρυνώ. Μα ούτε μπορώ να κλάψω, τραβάει η καρδιά μου, γιατί τέτοιες βρισκές μ' αρχίζει. Θεομίστη το πλάσμα, μόνη εσύ τάχα έχεις χάσει πατέρα, κανείς άλλος δεν είδε πένθος, κακό τέλος να βρεις. Κι αν ποτέ οι θεοί του κάτω κόσμου, ποτέ να μη σ' αφήσουν δίχως θρύνους. Έτσι με βρίζει. Μα εγώ, πάντα προσμένοντας πως θα έρθει ο Ορέστης σε όλα αυτά να βάλει τέλος, χάνομαι ημά. Μα δε μας λες, έτσι που εδώ μιλούμε, ο Αίγιστος είναι μέσα ή λείπει κάπου? Και βέβαια λείπει. Να, θα ήθελα να μάθω. Ο αδερφός σου είναι για να έρθει ή θα να αργήσει ακόμα? Όλο το λέει, μα ό,τι λέει δεν κάνει. Πάντα του αργεί κανείς έργα με πάνω. Όχι κι εγώ, σαν ήθελα να τον σώσω. Έχε θάρρος. Είναι φύση γενναία και δεν θα αφήσει ο Ορέστης τους δικούς του. Ναι, το πιστεύω. Γιατί αλλιώς θα ζούσα ακόμα. Μη λες πια τώρα τίποτα, γιατί βγαίνει από μέσα, βλέπω, η αδελφή σου η Χρυσόθεμη με εντάφια στα χέρια που ορίζει ο νόμος για τους πεθαμένους. Τι είναι αυτά πάλι που ήρθες, αδελφή μου, στην εξώθυρα εμπρός και ξεφωνίζεις? Τόσος καιρός και δεν θέλεις ακόμα να μάθεις, να μην παραδίνεσαι έτσι του κάκου στον ωφέλευτό σου πάθος. Έλα και πες μου λοιπόν, ποιο κέρδος τα είχα αν αυτούς μου θα έπαγα τους θρύνους? Δεν ζω, ναι κακοζώ το ξέρω, μα όσο με φτάνει εμένα. Άμε να έχεις στρωμένες οι πλούσια τραπέζια, να μπλέεις μέσα στα αγαθά. Για μένα μόνη τροφή μας είναι να μην πνίγω τα αισθήματά μου. Μα τώρα,
Εννοείται να σε λένε παιδί του πιο λαμπρού πατέρα από όλους. Το όνομα της μητέρας σου προτίμα. Γιατί έτυχε να μάθει την τροπή σου όλος ο κόσμος. Αφού πρόδωσες νεκρό πατέρα και όλους τους δικούς σου φίλους. Να ζεις, μην παραφέρεσαι. Εγώ έχω πια που τα έχω συνηθίσει τα λόγια της γυναίκης. Κι ούτε που θα έδινα προσοχή αν δεν είχα μάθει πως μεγάλο κακό την περιμένει που τους άσους τους τρίνους της τα πάντα. Λέγε μας το λοιπόν το φοβερό σου κακό. Σκοπεύουν, λέει, αν δεν πάψεις από αυτούς τους θρήνους, να σε στείλουν εκεί που πια ποτέ σου φως ήλιου δεν θα δεις. Μα ζωντανή, σε υπόγεια φυλακή, μακριά από την πόλη θα θρηνοδείς τις συμφορές. Μα αν είναι γι' αυτό, μια ώρα πιο μπροστά σε έρθει. Τι είναι αυτά δύστυχη που καταργέσαι του έρθει. Να αρθεί, αν πράγματι έχεις το νου του να το κάνει. Για να πάθεις τι πράγμα, μα έχασε το νου για να αλήθεια. Φύγω, όσο μπορεί πιο μακριά σε. Μα έτσι ψηφάς την τωρινή. Ωραία ζωή για να την εζηλεύεις. Θα ήταν αλλιώς, αν ήξερες μονάχα να σου. Μη με διδάσκεις τους φίλους να προδίδω. Δεν διδάσκω αυτό, μα να υπακούεις τους άλλους. Για σένα αφήνω αυτές τις σχολακίες, για το δικό μου φυσικό δεν είναι. Μα είναι καλό και να μην χάνεσαι έτσι από και μέρα. Να καθούμε ακόμα, αν είναι ανάγκη, για να κρυκηθούμε τον πατέρα μας. Ξέρω, εκείνος το συγχωρεί όπως φέρει. Μονάχα κακή μπορεί να συμφωνήσουμε με αυτά που λες. Λοιπόν, δεν θέλεις να πιστείς να ακολουθήσεις το παράδειγμα. Και βέβαια όχι. Θεός να μην το δίνει να χάσω τόσο τα μυαλά μου. Τότε λοιπόν και εγώ εξακολουθώ το δρόμο που ανάλαβα. Πού? Σε ποιον πηγαίνεις τα νεκρικά αυτά πρόσφορα? Η μητέρα με στέλνει στον πατέρα μας τον τάφο σπονδές να χύσω. Ποιος άνθρωπος δικός της την παρακίνησε? Από πού της ήρθε η ιδέα? Από ένα σκιάσμα του ύπνου της νομίζω. Ω, τον πατέρα μας θεή, κάνουν τώρα με εμάς ελάτε. Αυτός ο τρόμος που πήρε στον ύπνο της, σου γεννά τάχα ελπίδες. Σου απαντούσα αν μου έλεγες αν τι είδε. Λέγουν πως είδε τον πατέρα μας το φως να βγαίνει ξανά πάλι εμπρός της. Και πως αυτός πήρε και έμπηξε δίπλα στην εστία. Το σκύπτρο που κρατούσε μια φορά ο ίδιος. Τώρα ο Αίγιστος και αυτής πετάχτηκε ψηλά από εκείνο κλονάρι φουντωτό που όλη τη χώρα των Μυκηναίων σκέπασε σκιά του. Μα ο καλή μου, από αυτά που έχεις στα χέρια στον τάφο επάνω τίποτα μη βάλεις, μα στους τέσσερις κόρπατα ανέμους. Μην τάχα πίστεψες πως με αυτά που πας θα λάβει του εγκληματός της άφεση, ποτέ της. Μα έλα, παράτα τώρα αυτά και κόψε άκρες από τις μπούκλες των μαλλιών σου. Και από μέρους της άμυρης σε μένα και πρόσπεσε και παρακάλεσε τον Άβη από τον τάφο πρόθυμος βοηθός μας. Και ο γιος του Ορέστης, ζωντανός, νικητής και τροπεούχος, κάτω από τα πόδια του να τους πατήσει. Πιστεύω. Ναι. Πιστεύω πως και εκείνος τα όνειρα της κακοσημαδιάς την αντιστήλη τα φρόντισε. Ωστόσο, δώσε και εσύ χέρι αδερφή και βόηθα στην εκδίκηση που είναι και δική σου και δική μου και του Παμφίλτα του μας κοινού πατρός που κοίταται στον Άδη. Η ευσέβεια τι δεν μπνέει σε αυτά που η κόρη σου λέει. Και εσύ, αν σκεφτείς σωστά καλή μας, θα ακολουθήσεις βέβαια τη συμβουλή της. Έτσι θα κάνω. Μόνο ενώ καλές μου θα προσπαθώ εγώ τη δουλειά. Κοιτάξτε για το Θεό, μη βγει μιλά από το στόμα. Γιατί αν θα μάθει τίποτα η μητέρα, πικρύθαρο θα μου βγει αυτή μου η τόλμη. Δεν πέφτω από ορθό στο χασμό. Δεν άρθει, προμάντησα η δίκη. Στα χέρια κρατώντας τη δίκαια τη δύναμη. Σε λίγο κι η ώρα του σκόρη μου φτάνει. Και έχω όλο το θάρρος. Μια πάθουσα αυτά. Τα γλυκόπνο, τα όνειρα. Γιατί δεν μπορεί να ξεχάσει ο πατέρας σου. Ο βασιλιάς των Ελλήνων. Μη το πάει ο σύνος χάλκινος πέλεκας με την πλήρη του την κόψη μου ματιμότα το χτύπημα τον ζαύρο σε κάμω νεκρό. Με μύρια θενάρτη ποδάρια και χέρια εκείνη που κρύβεται μέσα σε καρτέρια πληθά η ερηνεία με το χάλκινο πόδι. Γι' αυτό κι είμαι βέβαιη πως όχι αψεγάδιαστα δείχνουν αυτά τα σημάδια στους ένοχους και συνεργούς των. Κι αν ίδια το μέλος των άνθρωπο πια
Ούτε όνειρα, ούτε χρυσνοί ξεσκεπάζουν. Αν αυτή δεν θέλει να βγει σωστή η οπτασία της νύχτας. Απολυμένη, καθώς βλέπω πάλι μας τρέφεσαι. Γιατί δεν είναι εδώ ο Αίγιστος που σε συγκρατούσε πάντα να μην ντροπιάσεις και έξω τους δικούς. Γιατί ο πατέρας και τίποτα άλλο η αιώνια πρόφασή σου πως νεκρός από το χέρι μου έπεσε. Και βέβαια, αυτό είναι η αλήθεια και δεν λέω καθόλου να ταρνηθώ. Μα η δίκη ήταν κύριος που τον σκότωσε και όχι εγώ μονάχη. Μάθε μου κάνω, για χάρη τίνος και για ποιους τη θυσίασε. Μην τάχα για τους Αργίους μου πεις και ποιο είχαν δικαίωμα αυτοί να σπάξουν το παιδί μου. Μα αν για τον αδελφό του το Μενέλαο έσπαξε το δικό μου, δε χρωστούσε να μου το πλήρωνε λοιπόν. Εγώ έτσι το ταρώ. Για σπάει να μου έχεις ενάντια γνώμη εσύ. Εγώ λοιπόν δεν έχω στη ψυχή μου κανένα βάρος για τα περασμένα. Και εσύ, αν νομίζεις πως δεν κρίνω ορθά, σκέψου πρώτα καλά πάνω στο δίκιο και έπειτα να κατηγορείς τους άλλους. Αν μου επιτρέπεις, άκουες ποια είναι η αλήθεια για τον νεκρό και για την αδερφή μου. Μα σου επιτρέπω. Κι αν μιλούσες πάντα έτσι εξ αρχής, δεν θα μου προξενούσες ενόχληση να σ' άκουα. Λοιπόν, αρχίζω. Ομολογείς πως σκότωσες τον άντρα σου. Και ποια μπορεί να υπάρξει αισχρότερη από αυτήν ομολογία, είτε ήταν δίκαιος, είτε όχι ο φόνος. Μα εγώ θα σου αποδείξω πως δεν είχες κανένα δίκιο. Μόνο οι προτροπές του ακλείου σε παρέστηραν εκείνου του άντρα που συζείς τώρα μαζί του. Ρώτα την Άρτεμη την κυνηγήτρα, ποιον για να τιμωρήσει κράτη σε όλους δεμένους τους ανέμους στην Αυλίδα.
Κι ήταν γι' αυτό που αναγκασμένος, μόλι τη μεγάλη αντίστασή του, τη θυσίασε τέλος την κόρη του, κι όχι για το χατήρι του Μενελά. Μην ας παραδεχτούμε πως το έκανε για κίνητο στην φέρνη. Και με αυτά, αντίπει να τα πεις πως παίρνεις της κόρης σου, ντροπή σου, κι αν τολμούσες. Μα ούτε και συμβουλή μπορεί να δώσει κανείς εσένα, που με χίλιες γλώσσες πας και φωνάζεις πως κακολογούμε εσένα, τη μητέρα μας, που εγώ, τύραννο πιότερο, παρά μητέρα θεωρώ για μένα. Κι ο άλλος, που μόλις ξέφυγε μέσα από τα χέρια σου, ζωή δυστυχισμένη τραβάει στα ξένα, ο άμυρος Ορέστης, που πάντα μου χτυπάς πως τον τρέφω για εκδικητή. Κι αλήθεια, αν μπορούσα, θα το έκανα κι αυτό. Να είσαι βέβαια. Βλέπω τα χρήζει από θυμό. Μα αν έχει δίκιο κι αυτή, δεν βλέπω να τη μέλει. Και πως θες να με μέλει για μια κόρη. Και μάλιστα σε αυτή την ηλικία που προσβάλλει έτσι τη μητέρα. Ξέρε τώρα καλά πως κι εγώ νιώθω ντροπή γι' αυτά. Μα με βιάζει να φέρνω με έτσι έκνα που μου δείχνεις και τα δικά σου τα έργα και άθελά μου, γιατί τα αισθρά τα παραδείγματα είναι που μας μαθαίνουν τα αισθρά. Ω, πλάσμα ξεδιάντροπο, εγώ βέβαια και τα λόγια και τα έργα τα δικά μου που σε κάνουν τόσα πολλά. Έτσι τα ίδια μου τα λες κι όχι εγώ, γιατί εσύ κάνεις τα έργα και τα έργα βρίσκουν τα λόγια. Μα τη δέσποινα όρθαμη, το θράσος αυτό σου απλήρωτο, όχι, δεν θα μείνει. Σαν θα γυρίσει ο έγκυος. Το βλέπεις, αφήνεις και σε παρασέρει η οργή σου. Κι έτσι, ούτε τη θυσία μου δεν θα αφήσεις, δίχως φωνές απέσεις να προσφέρω, γιατί σου επέτρεψα να πεις όσα είχες. Αφήνω, εμπρός θυσίες. Σήκωνε τώρα εσύ λοιπόν γυναίκα της Πάνγκαρ, πες μου προσφορές. Είδε προστάτη, εις άκουσε ηχετεύω τα κρυμμένα μου τα λόγια. Αν η οπτασία που είδα αυτή τη νύχτα, σ' όνειρα αμφίβολα, ήταν για καλό, δώσ' να μου στρέξει λύκαι βασιλιά μου. Μ' αν για κακό, κάμε που στο κεφάλι να πέσει των εχθρών. Καλόγνωμος Λύκη Απόλλωνα, άκου αυτές μας τις ευχές και δώσε σε μας καθώς σου τα παρακαλούμε. Καλές γυναίκες, πώς δεν μπορούσα να μάθω αν είναι αυτά πραγματικώς τα ανάκτορα του βασιλιά του Αιγύστου. Ναι, ξένη. Σωστά μάντεψες και μόνο. Και τα καθένα γελαστό αν την πάρω κι αυτή για σύζυγό του. Βεβαιότατα. Την ίδια έχεις μπροστά σου. Σε προσκυνώ, βασίλισσα. Έρχομαι καλές ειδήσεις από μέρους φίλου να σου φέρω. Και σένα και του Αιγύστου. Καλόδεκτος ο λόγος. Μα πρώτα απ' όλα θέλω να μάθω ποιος σε στέλνει. Ο Φανοτέας από τη Φωκίδα. Μέχρι με αποστολή σπουδαία επιφορτήσει. Ποια ξένε λέγε. Πέθανε ο Ορέστης. Πάλι μου αλληγάθηκα. Με δυο λόγια αυτό. Και πάω. Τι λες ξένε, τι λες. Μην την ακούς αυτήν. Πως είναι ο Ορέστης πεθαμένος, είπα και ξαναλέω. Πάλι μόνο μου χάθηκα και πια τίποτα δεν είναι. Κοίταζε τα δικά σου εσύ. Μα για πέμω εμένα ξένε, με ποιο τρόπο αλήθεια πέθανε. Μα γι' αυτό και με έχουν στείλει. Κι όλα κατά λεπτός να σου ιστορήσω. Πήγε κι αυτός στους ξακουστούς εκείνους αγώνες που είναι δόξα της Ελλάδος να λάβει μέρος για τα αδελφικά άθλα. Ακίνητοι, στη θέση που οι ορισμένοι κριτές βάλαν με κλήρο τον καθένα με τ' άρμα του, με μιας, μόλις ακούστη το σύνθημα της Άλτιγκας, χυμίξαν παρακινώντας τ' άλογα και σιώντας τα καλλινάρια και ευθύς γιώμησε όλο το στάδιο από των βροντερών αρμάτων των κρότων. Μα ξαφνικά τ' άλογα του Ενιάνα αφινιάζουν. Δεν ακούει πια γέννη και πάνω στην καμπή του έκτου τον δρόμο προς τον έβδομο πέφτουν με τα μούτρα στο βαρκαίο επάνω τάρμα. Στερνός, πιο πίσω από όλους, οδηγούσε το άρμα του ο Ορέστης βέβαιος για το τέλος. Κι ως είδε που είχε μείνει εκείνος μόνος, σκάνει με στον αλόγον του τα αυτιά μια βροντερή καμουτσικιά και δρόμο τους δίνει.
Μα ενώ στη στροφή επάνω χαλάρωνε τα αριστερό το γέμι του αλόγου, χτύπησε άξαφρα στην άκρη της στήλης. Έσπασε στα δυο ταξόνι, γλίστησε απ' τα άρμα και μέσα στα λουριά του βλεγμένος πέφτει κατά γης. Ενώ τάτια στη μέση σκόρπιζαν του στίχου. Κι όταν τον είδε πόπευτε απ' το δίφρο, βοή και θρήνο σήκωσε το πλήθος για το Λεβεντονιό. Που μετά τέτοιες νίκες, τέτοιο ήταν άγρι κακό τέλος. Ευτυχία η συμφορά μου ωφέλιμη. Κυρά μου, γιατί έτσι βαριοφήμησες με αυτά τα νέα που σου φέρα. Τι πράγμα που είναι να σε γονιός, μίσος, ό,τι κι αν πάθεις από παιδί σου, δεν μπορείς να το έχεις. Άδικα λοιπόν φαίνεται πως πήγε εμένα ο κόπος μου. Άδικα, κάθε άλλο, πως μπορείς να το λες. Αφού μας ήρθες με μαρτυρίες πιστές πως νεκρός είναι εκείνος. Τώρα, σε μια μέρα, αυτήν γλιτώνω κι από εκείνον κι αυτήν που η πιο μεγάλη μου ήταν πληγή σαν σύνικος και πάντα το ακράτο της ψυχής μου αίμα ρουφούσε. Τώρα λοιπόν, όσο από τις απειλές της ξέγνιαστες λέω να περνούμε οι μέρες. Μπορεί κανείς τη συμφορά σου, Ορέστη, που όλοι και νεκρός ξεβρίζεσαι από αυτή τη μάνα σου. Καλά να μας τετά. Εσύ και βέβαια όχι. Όμως εκείνος είναι καλά όπως είναι. Άκου έτσι, του πεθαμένου νέμεση. Έχει ακούσει όσα έπρεπε και την απόφασή της την έβγαλε σωστά. Καλάμαστε τώρα, αφού σου τα έφερε έτσι δεξιά η γη, που από τον Ορέστη βέβαια και από σένα δεν κινδυνεύει να χαθεί. Από εμάς να χαθεί. Πού πάει, χαθήκαμε εκεί. Ορίστε μέσα κι άφησε εδώ έξω αυτήν να κλαίει την κεφαλή της. Πέθανε κι εμέν, αγαπημένε Ορέστη, ο θάνατος. Γιατί πήρες απ' την καρδιά μου και έφυγες
τις μόνες ελπίδες που μ' απόμεναν ακόμη. Ο ζωντανός θα γύριζες μια μέρα και του πατέρα εκδικητής και εμένα. Και τώρα που έχω να στραφώ, είμαι μόνη, δίχως εσένα, δίχως τον πατέρα, και ανάγκη να γεννώ και πάλι σκλάβα στους πιο χειροτερούς μου εχθρούς που μ' έχουν σκοτώσει τον πατέρα. Καλή είναι η θέση μου λοιπόν. Μα όχι, ποτέ μου μαζί τον κάτω από την ίδια στέγη πια δεν θα ζήσω. Μα έξω εδώ από την πόρτα θα παρατήσω μόνη τον εαυτό μου. Δίχως φίλους να μαραθεί η ζωή μου. Και τότε, αν ενοχλείται από τους μέσα κανείς, ας με σκοτώσει. Γιατί θα είναι χαρά μου ο θάνατος και να ζω λύπη. Κανένα πια πόθο ζωής. Πού είναι του Δία η κεραυνή κι ο λαμπρός ο ήλιος που αν βλέπουν και τα κρύβουν όλα αυτά χωρίς να κινηθούν. Κόρη, γιατί στενά. Λόγω μεγάλο να με σκοτώσεις. Και γιατί αν την καρδιά μου με κρυφές ελπίδες να στηρίζεις, θες για αυτούς που παλαγύριστα στον Άδη, σαν να μου βρίζεις και βαριά του πόνου που με λιώνει το μαράκι. Μα ξέρω πως και ο Διάνος βασιλιάς πηγιάτος ως τα περισσότερα τα ρόγια γυναίκας. Μα όμως τώρα με στη γη. Αχ, κι αχ. Σύψυχος βασιλιάς. Το ξέρω, γιατί εκείνου φάνηκε ο εκδικητής το πένθος του. Για μένα πια κανένας δεν υπάρχει, γιατί και εκείνος που ήτανε μαρπάθηκε και πάει. Που για τριά δεν ξέρω. Μας ήρθε ο Ορέστης. Από ποιον τον άκουσες το λόγο αυτό που τόσο τον πιστεύεις? Εγώ από μόνη κι όχι απ' άλλο, που είδα σημάδια φανερά και πίστεψα έτσι. Δεν ξέρεις που είσαι, ούτε που πλέει ο νους. Και πώς δεν ξέρω πράγματα που τα είδα ολοφάνερα εγώ. Δυστυχισμένη, είναι νεκρό. Ω ημένα, συμφορά μου. Που τ' άκουσες. Ποιος το είπε? Άνθρωπος που ήταν παρόν, κοντά του σαν πέθανε. Όλοι δυστυχείς. Κι εγώ απ' τη χαρά μου πετούσα να σου φέρω αυτά τα νέα, χωρίς να ξέρω σε ποια συμφορά είμαστε μέσα. Αυτό είναι η αλήθεια. Αν μ' ακούσεις και εμένα,
Εις θωρινής μας συμφορά στο βάρος θα βγάλεις από πάνω μας. Τι λοιπόν προστάζεις που να είμαι κι άξια να το κάνω? Άκου λοιπόν ποια απόφαση έχω πάρει. Τον κακούργο τον Αίγιστο, που το αίμα του πατέρα μας έχισε, μαζί με αυτή σου την αδερφή, να μη διστάσεις να τον σκοτώσεις. Ήσου αδερφή, και έλα να βοηθήσεις τον πατέρα σου, σώσε από τα δεινά μου και εμένα, σώσε και τον εαυτό σου, αφού στο νου σου βάλεις τι έσχος είναι η αισχρή ζωή ανθρώπου της σειράς μας. Τα τέτοια είναι τα και εκείνον που μιλεί και αυτόν που ακούει. Μα δεν έχεις μάτια να δεις. Γυναίκα είσαι, δεν είσαι άντρας. Το χέρι σου πιο λίγη δύναμη έχει από τους εχθρούς σου. Λοιπόν, ποιος τέτοιον άντρα να ξεκάνει αν το βάζε στο νου του θα γλιτώσει χωρίς να έχει να κλαίει την κεφαλή του. Ας προσπέφτω πριν κι εμείς χαθούμε κατά κράτος. Κι έτσι όλη πάει η γενιά μας. Συγκράτησε την τρέλα σου κι εγώ όλα που έχεις πει μέσα μου θα φυλάξω ανίποτα και χωρίς να έχουν τέλος. Κάνε καθώς σου λέει. Απροσδόκητο τίποτα δεν είπες. Επί λοιπόν μόνη και με αυτό μου το χέρι να το κάνω, γιατί δεν θα τα αφήσω βέβαια έτσι. Λίμωνο, άμποτε να έχεις τέτοια γνώμη και όταν σκότωναν τον πατέρα μας, γιατί όλα θα τα τέλειες. Μα ήμουν από τη φύση μου πάντα μου τέτοια, μόνο ο νους δεν είχε τη δύναμη. Προσπάθησε με εκείνο τον να μένεις όλα. Ρέχερα καταγγείλεις όλα σου είπα στη μάνα σου. Όταν σκέφτεσαι ορθά εμείς εσένα θα ακολουθήσουμε. Τι κρίμα, ενώ μιλείς τόσο όμορφα στην πράξη να πέφτεις έξω. Θα χαρακτηρίσεις αυτό που εσύ παθαίνεις ίσα ίσα. Τι! Ή πως βρίσκεις όχι δίκαια αυτά που σου προτείνω. Υπάρχουν περιστάσεις που φέρνει βλάβη τη δικαιοσύνη. Μα αυτούς δεν θέλω εγώ να ζω τους νόμους. Θα θυμηθείς τα λόγια μου αν το κάνεις. Θα το κάνω. Και δεν θα με τρομάξεις. Λοιπόν πηγαίνω. Αφού ούτε εσύ να εγκρίνεις τα λόγια μου μπορείς, ούτε τους τρόπους τους δικούς σου κι εγώ. Πήγαινε. Ποτέ δεν θα ζητήσω να έρθω σε καμιά επαφή μαζί σου εγώ. Μόση και να έχεις λαφτάρε εσύ. Και μα την ουράνια επιτρέμει, μπορεί δεν θα αγγίσει ποινή τον ακόμα. Ο ανθρώπινη φίλη που θα μας βαθάει στους στάχους, γράψε φωνή την περίοδο στους αγγλίτες στα πτυγή, για να σωτάει τις αγέρες στους εκπροπές. Πώς βόσσε, που βόσσε αρρώστε στο σπίτι εδώ μέσα, και τον γιο του παιδόν δεν συμβιβάζεται πια με καμιά φιλική συνεννόηση στη χώρα. Το προδομένη, μονάχη παλεύει σε κύματα μέσα η έρθρα, κι ολοκληρεί το γονιό της η δόλια, σαν την γονική τραϊδόνα, και ψηφώντας το θάνατο, είναι έτοιμη και να κλείσει για πάντα τα μάτια της, φτάνει μια τη διπλή να συντρίψει η ερημία. Ποια άλλη θα βγαίνε τόσο γενναία ποτέ. Συ, που προτίμησες τον κλήρο των παντοτινών των θρήνων, κι οπλίστηκες ενάντια στο κακό για να κερδίσεις έπαινο διπλό. Και για το νου και για την αρετή σου. Καλά να μας οδήγησαν οι γυναίκες και τραβούμε σωστά για εκεί που θέλουμε. Και τι ζητάς, τι θες να μάθεις ξέρω. Όλα ζητώ την κατοικία του Αιγίστου. Ήρθες καλά και δεν σε έχει γελάσει όποιος οδήγησε. Λοιπόν, ποια θα πήγαινε από εσάς να ειδοποιήσει τους μέσα για τον ερχομό των δυο μας, που τόσο θα χαρούνε. Αυτή, αν πρέπει την είδηση να φέρει ο πιο δικός του. Πήγαινε λοιπόν μέσα, η γυναίκα, και πες τους πως δυο ξένοι από τη Φωκίδα τον Αίγιστο ζητούν. Έφερε τα σκαρότητες αποδείξεις για αυτά τα νέα που μάθαμε. Μέσα στη μικρή την κάλπη αυτή που βλέπεις, φέρνουμε τα φτωχάτα από μινάρια από τον νεκρό. Όιμε, νόιμε! Αυτό είναι! Πώς φωνερή και ροπιαστή μπροστά μου! Τι βλέπω, σφαίνεται τη συμφωνά. Αν κλαις για τα παθήματα του Ορέστη, ξέρετε πως η κάλπη αυτή σκεπάζει το σώμα. Ξένε μου, σε ξορκίζω. Δώσ' μου την αρεκίνο κρύβει μέσα, να την πάρω στα χέρια, για να κλάψω και θρυνήσω μαζί με αυτή τη στάχτη τον εαυτό μου και όλη τη γενιά μας. Πώς θα γίνουν, όποιο και να είναι. Thank you.
όλοι ψάνω του πιο μου αγαπημένου από τους ανθρώπους και το μόνο τώρα που με απομένει από τη ζωή σου, Ορέστη μου. Μα τώρα, ό,τι κρατώ στα χέρια μου, τίποτα είναι. Άμποτε να είχα εγώ πεθάνει πρώτα, πριν σε στείλω στα ξένα, πριν σε κλέψω με τα χέρια μου αυτά, για να σε σώσω από το φόνο. Μα τώρα, μακριά από το σπίτι σου και εξόριστο σ' άλλη χώρα, κακό θάνατο βρήκες. Κι ούτε είχες κάτι να αδερφή σου εμένα, να λούσει και να σου νεκροστολίσει το κορμί με τα χέρια της και απάνω από την πυρά το πένθυμο σου βάρος, όπως χρωστούσε να μαζέψει η δόνια. Μα αφού από χέρια ξένων άμυρε κυδεύτηκες, μας έρχεσαι μια φούχτα στάχτη σε ένα μικρό λεβέτη μέσα. Πάει ο πατέρας, με σένα έσβησα εγώ, ο ίδιος πας και πας χαμένος. Ω κακορίζικο κορμί, ω η άραχλη κι ας βολερή άλλη στράτα που πήρες και με θανατώνεις και εμένα. Ναι, με σκότωσες καλέ μου, μυριάκριβε αδελφέ μου. Λοιπόν, δέξου και μένα στο στερνό σου αυτό το σπίτι, το τίποτα, στο τίποτα, για πάντα κάτω στη γη, να κατοικώ μαζί σου. Γεννήθηκες πατέρα, σκέψου το Ηλέκτρα και θνητός και Ορέστης. Δεν αφαιρούν οι άμετροι θρήνοι, αυτό θα το πληρώσουμε όλοι μας το χρέος. Τι να πω, βρίσκομαι σε απορία με τη λόγια να αρχίσω, γιατί πια δεν μπορώ να κρατήσω τη γλώσσα μου. Γιατί με βλέπεις έτσι και στενάζεις, ξένη? Γιατί δεν ήξερα κανένα από τα δεινά σου. Και τι από όλα που είπα σε έκαμε να το μάθω? Μου έφτασε να δω τα τόσα δάσαλα που δείχνεις απάνω σου. Και μόνο του το βλέπεις πολύ λίγα από τα πάθη μου. Πόσο σε συμπονώ, Βαριόμυρη, από την ώρα που σ' αντίκα. Είσαι ο μόνος, ξέρε, που με συμπόνεσαι άνθρωπος ως τώρα. Γιατί είμαι ο μόνος που ήρθα με τις ίδιες στο στήθος μου πληγές. Δεν πιστεύω, συγγενείς, να μας ήρθες από κάπου. Θα σου απαντούσα αν ήξερα πως είναι πιστές αυτές. Και βέβαια πιστές μου είναι, ώστε μπορείς μπροστά του να μιλήσεις. Μάθω στο φίδι ακροβόχα τώρα και θα μάθεις. Για το Θεό, μη μου το κάνεις, ξέρω αυτό το πράγμα. Μάθω με που σου λέω για να δοχάσεις. Αγωνατά σου πέφτω, σε εξορκίσω. Μη μου αφαιρείς ότι έχω πια γρυμό. Πώς είδες την αφήνω. Τόσο του πεθαμένη η μανάξια. Ανάξια, καλενός εσύ δεν είσαι. Μα αυτό δεν είναι τίποτα. Και πώς, αφού κρατώ του Ορέστη εδώ το σώμα. Δεν είναι αυτό του Ορέστη, παρά με λόγια μοναχά. Πού είναι ο τάφος του δυστυχισμένου εκεί? Πουθενά. Τάφο οι ζωντανοί δεν έχουν. Τι λες, παιδί μου? Τίποτα δεν λέω που να είναι ψέμα. Μα ζει. Αλήθεια εκείνος. Αν είμαι ζωντανός κι εγώ. Εσύ. Εσύ είσαι εκείνος. Κοίτα τη σφαγίδα του πατέρα μου αυτή και πείτε ψέμα την αλήθεια. Αλήθεια της ευτυχισμένη, το μαντιλό σε εγώ! Μόνο μου, ήρθε! Σε πάνω μη το μαντιλό! Και σέχω την αγκαλιά μου! Και έτσι
πια για πάντα. Α, βλαστάρι! Βλαστάρι από κορμό μυριάθυμο για με! Μα ήρθε τώρα να ξανάρτε, ξανάβρε, ξανάιδε αυτού που ποδούσε. Τι πατεράβει, όμω σώπαινε τώρα και περίμενε. Ω, εσύ που ύστερα από τόσο καιρό μ' αξίωσε να πάρει τον τρισποθητό το δρόμο και φανεί. Αχ, μη που με ήβρε έτσι πολυφωνεμένη. Μη μου στερήσει τη χαρά που η όψη του προσώπου σου μου δίνει. Μα θύμωνα πολύ να δε πατιάρο να το ζητούσε. Μα σιωπή τώρα. Γιατί ακούω κάποιο προχωρεί κατά εδώ από του ανθρώπου του βραβείου για να βγει. Εβάτε, ξένοι, αφού μάλιστα φέρνετε και τέτοια που δε κανεί από του μέσα δεν θα ήθελε να μην δεχτεί, μα ούτε και με χαρά του θα τα δεχτούν. Που εσεί τρελή με τα όλα και δίχω δράμι μου, μα έτσι ολότελα δεν ψηφάτε τη ζωή ή καθόλου δεν έχετε μυαλό και διαλετή. Και λοιπόν τώρα, τα πολλά λόγια αφήνετε και αυτέ που δεν χορτένετε τι διακίσει τη χαρά και να μπαίνετε πια μέσα. Γιατί σε τέτοιε χώρε είναι η κάθε αργοπορία κίνδυνο και θα ήταν καιρό το πράγμα να έχει πάρει τέλο. Λοιπόν, πώ θα το βρω, όλα καλά. Είναι βέβαιο πως κανένας δεν θα σε αναγνωρίσει. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, αδερφέ μου. Πέ μου να ζήσει. Δεν τον αναγνωρίζεις. Ούτε στο νου τον βάζω. Δεν θυμάστε εκείνος χέρια με εμπιστεύτηκες εκείνο τον καιρό. Εκείνος. Ποιο λες. Εκείνος με πήγε στη Φωκίδα κρυφά. Από πρόδευση. Μάνα αγαπημένη. Χαίρε πατέρα. Γιατί σαν πατέρα σε βλέπω εμπρός μου. Νομίζω αρκεί. Μα εσείς οι δυο που στέκεστε έτσι. Σας λέω πως τώρα είναι καιρός να κινηθείτε. Τώρα που η κλητεμνήστρα είναι μονάχη. Τώρα που ο άντρας κανείς δεν είναι μέσα. Τι θες τους δεν θα έχουν τα πολλά τα λόγια εδώ. Στράργο πηλάδι. Μπρος μια και μέσα στο παλάτι. Αφού πως κινήσουμε εδώ μπρος στα προφύλαια τα χάλματα των πατρικών θεών μας. Λύχη Απόλλων, σου δέομαι, σου προσπέφτω, σε οικετεύω. Πρόθυμος γίνου στην αποφασή μας αυτή βοηθός. Μην φοβάστε πως θα ετοιμάζουν οι τρόποι της μητέρας. Αφάτε, βλέπω τον Έλλη. Αφού δεν σημαίνει. Γρήγορα δεν βρίσκεται εσείς. Πού τον βλέπετε εδώ κοντά. Εδώ θα τον βράσετε από αυτήν. Είτε χτίζει γρήγορα πίσω από τις πόρτες. Και είτε την πρώτη σας επιτυχία και η δεύτερη να ακολουθήσει. Μην έχεις φόβο κιόλα δεν νιώσουν. Λοιπόν γρήγορα πάνε. Καθώς και εσύ το έχεις στο νου. Όσο και εδώ. Πάμε με κοντραφέρνω. Ποια από σας ξέρει που είναι οι ξένοι που ήρθαν από την Φωκίδα να μας φέρουν την είδηση πως πέθανε ο Ορέστης από τη στίχη μας υποδρομίες. Σένα. Σένα ρωτώ. Ναι, σένα. Πού είναι οι ξένοι, πες μου να ξέρω. Μες στο παλάτι. Μα λένε πραγματικά πως πέθανε. Όχι μόνο το λένε. Μα έχουν φέρει και από δίπλα. Πως σε μπορώ και με τα ίδια μου τα μάτια. Όχι, μπορείς. Και θέα με αξιοζήλια τους τα ίδια. Μου δίνεις πολύ χαρά που δεν το έχεις συνήθιο. Με αυτά που μου... Μαλάκης. Αν είναι αυτά χαρά για να σου δει. Σιωπή προστάζω. Θα σ' ανοίξουν στους Μυκηναίους και στους Αργίους τις πόρτες. Όλοι να δουν. Ζία. Δίχως τον Θεόν το φθόνο, δεν θα γίνει βέβαια αυτό που βλέπω. Μ' αν προσβάλλω την έμεση, σωπαίνω. Σύρτε το σκέπασμα όλο που τον κρύβει από τα μάτια μου. Να του προσφέρω τα δάκρυά μου κι εγώ, σαν συγγενής του. Σήκω το εσύ. Δεν είναι χρέος δικό μου. Αλλά δικό σου να το δεις αυτό το λείψανο και να το χαιρετήσεις με λόγια φιλικά. Καλά το λες. Κι έτσι θα κάνω. Μα εσύ, κοίτα που είναι η κλητεμνήστρα να μου τη φωνάξεις. Εδώ είναι! Να! Κι αλλού μην την γυρεύεις!
βλέπω. Ποιον φοβάσαι, ποιον δεν γνωρίζεις. Αδύνατο να είναι άλλος αυτός που μιλεί. Ο Τολορές. Και ενώ είσαι ο μάγκης άριστος, γελιώσουν το σύνορα. Βλέπω, είμαι χαμένος. Μάθες με κάνα από δυο λόγια μόνο. Τώρα φύγεις ο Θεός, αδέρφε μου, ακόμα να μιλεί και χάνουμε ώρα. Σκότωνε τον ευθύς. Γρήγορα μέσα. Εκεί όπου τον πατέρα μου σκότωσες, για να βρεις το θάνατο κι εσύ. Στο ίδιο το μέρος. Είναι ο οδηγός. Εσύ μπροστά από χώρι. Είπα σου φύγω. Για να μην πεθάνεις, όπως σου αρέσει εσένα. In order of appearance. Pedagogue, Antonios Xenakis. Orestes, Dimitrios Veakis. Pilades, Yannis Malas. Electra, Aspasia Papathanasiou. Chrysothemis, Anthi Kariofili. Clytemnestra, Georgia Sari. Aegisthus, Dimitris Malavetas. With a chorus of the Piraikon Theatron, leaders Dora Volonaki, Eleni Zerva, Eleni Papadimopoulou. Choreographer, Lukia. Producer for the Piraikon Theatron, Dimitrios Rondiris. Music Concrete by Bill Sutton. Lighting by Robert Gray. Designed by Michael Yates. Directed by John Kemp Welsh.